ήρθατε, κυρίες και κύριοι, Φιλία Σαριδάκη, και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Εισβολή αφρικανική σκόνη στην Κρήτη και επιδείνωση του καιρού στην υπόλοιπη χώρα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μάλιστα, χθες καταγράφηκε στο νησί μας η μεγαλύτερη θερμοκρασία, καθώς το θερμόμετρο άγγιξε τους 25 βαθμούς στα παλάσσαρνα. Τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν το Σαββατοκύριακο και μέχρι πότε θα μείνει η ενοχλητική σκόνη? Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των βασανιστήριων που υπέστη ο Βαγγέλης Γιακουμάκης στη διάρκεια της δίκης που συνεχίστηκε σήμερα στα Ιωάννινα. Μάλιστα, μάρτυρας περιέγραψε τα περιστατικά που συνέβησαν ως πειράγματα. Χθες οι γονείς του άτυχου Βαγγέλη ξέσπασαν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Και καταρρύπτει το μύθο ότι οι μικροί σεισμοί εκτονώνουν τη σεισμική δραστηριότητα ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τι αποκαλύπτει για τα τρωτά σημεία του νησιού και τι θα πρέπει να διαθέτει κάθε σπίτι σε περίπτωση σεισμού. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή σας. Neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.